Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην 17η παράγραφο της 14ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου. Αλλά πάλι λέγους είναι ότι νεκρός μεν ο πρόσφατον τότε τελευτήσας υπό του ζώντος εγίγερτε. Δείξετε δε ημίν ότι εκχωρεί νεκρών τριήμερων αναστήνε και ή εκχωρεί άνθρωπον τα φέντα με τα τρεις ημέρας αναστήνε. Θα ενθυμίστε την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί εις τον προφήτην Ελισαίον και εις τον προφήτην Ηλίαν που είχαν αναστήσει νεκρούς, και μάλιστα ο προφήτης Ελισαίος δύο νεκρούς, όσο ζούσε και ως νεκρός. Και ως νεκρός ομοίως είχε αναστήσει εκείνον των νεκρών που τον έριψαν εις τον τάφο του και αναστήθη που ήρθε σε επαφή με τον τάφο του προφήτου Ελισαίου. Μας λένε όμως οι Εβραίοι, ωραία, ότι νεκρός μεν ο πρόσφατον τότε τελευτήσας υπό του ζώντος εγίγερτε. Τόσο ο προφήτης Ηλίας, όσο και ο Ελισαίος, όσο ζούσαν, είχαν αναστήσει προσφάτους νεκρούς. Δηλαδή νεκροί που μόλις είχαν πεθάνει. Θυμηθείτε μάλιστα την περίπτωση του προφήτου Ελισαίου που πήγε η μητέρα εκείνη του παιδιού, τον φώναξε και ο προφήτης τρέχει. Τρέχει. Πρόσφατοι λοιπόν ήσαν εκείνοι οι νεκροί. Μπορείτε όμως να μας πείτε, λέγουν οι Εβραίοι, πού είδατε γραμμένο ότι ποτέ τριήμερος νεκρός να έχει αναστηθεί? Και απαντάει ο Άγιος Κύριλλος: ζητούν των δαιμών την περί των τιούτων μαρτυρίαν, δίδωσιν ημίν ταύτην αυτός ο Κύριος Ιησούς εν Ευαγγελίης λέγον, ως περγαρίν Ιωνάς εν τη κοιλία του Κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτως έστε ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Εξεταζόντων δε ημών την κατά των Ιωνάν διήγησιν, πολύ της ομοιότητος εστίν η ενέργεια. Ο Κύριος είχε πει, πράγματι, θα μας το αναφέρει μάλιστα και λίγο πιο κάτω αυτό, αλλά δεν πειράζει αν από τώρα πούμε κάτι, ότι όταν θέλησε να μιλήσει για τη δική του την Ανάσταση ο Κύριος, δεν χρησιμοποίησε καμία προφητεία, ούτε από αυτόν τον μεγαλοφωνότατον Ισαΐαν, παρά μόνο μία προφητεία που ήταν τυπολογική. Δηλαδή ένα γεγονός επεκαλέστη, το γεγονός του Ιωνά. Και ο Ιωνάς είναι προφήτης διπλά. Είναι με την συνήθη προφητεία, προφήτης, αλλά και ο ίδιος αποτελεί προφητεία. Εδώ είναι το καταπληκτικό, διότι ο ίδιος είναι τύπος του Ιησού Χριστού, διότι εκείνα τα γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή του προφήτου αποτελούν τον κύριο κορμό της προφητείας. Όσο για την άλλη προφητεία αναφέρεται εις την οδή του, η οποία οδή του είναι πάλι προφητεία δια την Ανάσταση, δια τον θάνατον και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Θα τη δούμε όμως την προφητεία του αυτή, όχι την τυπολογική, αλλά την προφητεία του την οδή, θα τη δούμε λίγο πιο κάτω, κάνα δύο παραγράφους πιο κάτω. Αλλά κάνει εντύπωση, γιατί ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε άλλους προφήτες παρά μόνον αυτοί. Είναι γνωστό
ότι ο Κύριος επεστράτευσε προφήτες, αλλά φιδωλά άφηνε να τα βρουν μόνοι τους οι Εβραίοι αυτά. Μόνο όταν προεκαλείτο χρησιμοποιούσε προφήτες ή προφητείες που ανεφέρονται σε ένα περιστατικό της ζωής του, της συμπεριφοράς του κλπ. Όταν επί παραδείγματι αμφισβητούν την θεανθρωπίνη του φύση, ο Κύριος ανεφέρθη στην προφητεία του 109 ψαλμού. Είπεν ο Κύριος το Κύριο μου και λοιπά, κάθε εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Και εδώ τώρα θέτει το ερώτημα εις το ακροατήριό του. Ο Δαβίδ λέγει Κύριον εκείνος ο οποίος θα ήταν απογονός του. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου. Ποιος είναι αυτός ο δεύτερος Κύριος? Ο πρώτος είναι ο Θεός. Ο δεύτερος Κύριος ποιος είναι? Είναι λοιπόν απόγονος του Δαβίδ αυτός ο Κύριος. Μα πώς είναι δυνατόν να αποκαλεί απόγονον του ο Δαβίδ Κύριον? Διότι πάμπολες προφητείες λέγουν ότι θα είναι εξπέρματος Δαβίδ. Και ο Απόστολος Παύλος έτσι διατυπώνει, λέει, το Ευαγγέλιο μου, που είναι αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εξπέρματος Δαβίδ. Πώς είναι λοιπόν εξπέρματος Δαβίδ και ταυτόχρονα τον αποκαλεί Κύριον ο Δαβίδ, αυτός που είναι μακρινός απόγονός του? Πάει να πει λοιπόν ότι είναι και τα δυο, δεν είναι αντιφατικά αλλά είναι συμπληρωματικά. Όταν λέγει η Γραφή ότι είναι εξπέρματος Δαβίδ, εννοεί την ανθρωπίνη φύση. Και όταν ο Δαβίδ εμπνεύματι Αγίο, λέει ο Κύριος, αποκαλεί τον απογονό του Κύριον, σημαίνει ότι είναι Θεός. Άρα, και μάλιστα Κύριος ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, δεν κάνει καμία διάκριση, είπε ο Κύριος εις τον Κύριό μου. Έχουμε το ίδιο όνομα, Κύριος, Κύριος. Χρησιμοποίησε λοιπόν ο Κύριος μας αυτή την προφητεία για να δείξει στους αντιπάλους του, στους φαρισαίους, ποιος είναι αυτός τον οποίον ερωτούν αυτοί, ποιος είσαι εσύ. Θα σας πω ποιος είμαι. Αυτό που λέει ο Δαβίδ, αυτό είμαι. Και αυτό είμαι. Και κάποια άλλα σημεία, ας πούμε κάποια άλλα περιστατικά, όταν επί παραδείγματι για το θέμα της ψυχής, αν οι ψυχές υπάρχουν, δεν υπάρχουν, ζουν μετά θάνατον, δεν ζουν, τι γίνεται. Και χρησιμοποιεί την πεντάτευχον, διότι οι Σαδουκαίοι μόνο την πεντάτευχον απεδέχοντο, και συνεπώς χρησιμοποιεί βιβλίο που ή το αποδεκτό εις αυτούς και τους λέει, δεν διαβάζατε τι μηνύει, τι παραγγέλει? Αυτός ο Μωυσής όταν είδε εκεί την φλεγωμένη αλλά μη κατακειωμένη βάτο, τι είπε εκεί ο Θεός? Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Θεός Αβραάμ, τον προγόνου σου ο Θεός, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Και όταν λέει ότι είναι Θεός του Αβραάμ, πάει να πει ότι ο Αβραάμ υπάρχει. Πώς αλλιώτικα θα είναι το Θεός του Αβραάμ ή του Ισάκ ή του Ιακώβ? Διότι αν δεν υπήρχαν, πώς θα ήταν Θεός αυτών των προσώπων? Και λέει ο Κύριος συμπερασματικά, έτσι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Δηλαδή ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ ζουν. Ζουν. Και δίδει την απάντηση για το θέμα της αθανασίας της ψυχής. Έτσι τώρα και εδώ, για το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, παίρνει αυτήν την τυπολογία του Ιωνά. Είναι δε χαρακτηριστικό
ότι ο Ιωνάς είναι ένας από τους 12 λεγόμενους μικρούς προφήτες, όχι κατά αξίαν μικρή, αλλά κατά όγκον εργασίας. Και που ο Ιωνάς μόνο την οδή του είπε που είναι προφητική και χρησιμοποιεί αυτό το χαρακτηριστικό. Ποιο? Όταν ο Ιωνάς παίρνει εντολή από το Θεό να κηρύξει στους Νινεβίτας μετάνοια, ο Ιωνάς δεν το κάνει αυτό. Δεν το έκανε γιατί είχε λογαριάσει ότι ο Θεός στέλνει τον προφήτη στους εχθρούς του Ισραήλ, διότι οι Ασσύριοι ήσαν εχθροί του Ισραήλ. Πώς λοιπόν, ξέρετε που βρισκόμαστε, στον 8ο αιώνα π.Χ. Εκεί βρισκόμαστε. Πώς εγώ θα πάω τώρα εις τους εχθρούς μου, εις τους εχθρούς μας, να κηρύξω μετάνοια? Και πήρε τον αντίθετο δρόμο, όπως είναι σε όλους γνωστό, να πάει εις Θαρσής, πόλη της Ισπανίας. Μπήκε στο πλοίο και τράβηξε προς Δυσμάς, αντί να πάει, θα λέγαμε, βορειοανατολικά. Γίνεται τρικυμία. Ο Ιωνάς κοιμάται εις το κήτος του πλοίου, και όχι μόνο κοιμάται αλλά και ροχαλίζει. Έρωγχε, ροχάλιζε. Και τότε οι ναύτες και οι άλλοι επιβάτε είδαν ότι κινδυνεύουν. Βλέπουν τον Ιωνά να κοιμάται, τον ξυπνούν και του λέγουν: εμείς πνιγόμαστε και εσύ κοιμάσαι και ροχαλίζεις. Έλα και εσύ να προσευχηθείς σε αυτόν τον Θεό που πιστεύεις. Ο καθένας, όπως πάντα σε κάθε πλοίο, πολλοί ταξιδιώτε, ο καθένας πιστεύει σε ένα Θεό αυτόν που πιστεύει. Έλα και εσύ να προσευχηθείς στο Θεό σου, όπως και εμείς προσευχηθήκαμε στο δικό μας το Θεό, να μας λυπηθεί για να μην πνιγούμε. Και τότε ο Ιωνάς λέγει: θα γίνει ηρεμία της θαλάσσης εάν με πετάξετε στην θάλασσα. Εκείνοι ετρόμαξαν, εθορυβήθησαν και είπαν: δηλαδή ο Θεός πρέπει να είναι οργισμένος μαζί μας, αφού κινδυνεύουμε να πνιγούμε, να κάνουμε καινούριο έγκλημα? Δηλαδή να κάνουμε μια παράβαση ηθική και να οργίσουμε το Θεό περισσότερο? Αυτό θες να μας πεις? Να σε πετάξουμε στη θάλασσα για να οργιστεί ο Θεός πιο πολύ με εμάς? Όχι, τους λέει ο Ιωνάς. Θα με πετάξετε εις την θάλασσα, τότε θα ηρεμήσει η θάλασσα. Επίστησαν οι ναύτες και τον πέταξαν στη θάλασσα, διότι η τρικυμία ήταν για τον Ιωνά. Και εδώ αυτή την παρακοή του Ιωνά την παίρνει ο Θεός και την κάνει τυπολογική προφητεία. Τον πετούνι στην θάλασσα, αμέσως η θάλασσα γαλήνεψε. Πρέπει οι άνθρωποι να εξεπλάγησαν για το γεγονός. Πήγανε στο ταξίδι τους, έφυγαν. Μόλις πετάχθηκε ο Ιωνάς στην θάλασσα, ένα μεγάλο κήτος κατάπια τον Ιωνά. Τι κήτος να ήταν αυτό? Ξέρετε ότι κάπου εμφανίζεται φάλαινα στην Μεσόγειο θάλασσα. Κάπου. Βέβαια φάλαινες δεν ζουν στην Μεσόγειο, αλλά κάπου εμφανίζεται. Εδώ βέβαια δεν θέλω να πούμε τίποτα άλλο παρά στου Θεού τα χέρια είναι τα πάντα. Διατάσσει μια φάλαινα, ας πούμε, γιατί είναι τα μεγαλύτερα ψάρια που υπάρχουν μέσα στη θάλασσα, εσύ θα πας στη Μεσόγειο. Θα πας σε εκείνο το σημείο που ταξιδεύει εκείνο το πλοίο. Στα χέρια του Θεού είναι όλα. Και όπως πετάχτηκε ο Ιωνάς, αμέσως βρέθηκε στο στόμα της φαλένης, ας το πούμε, του κήτους. Κήτος θα πει μεγάλο ψάρι. Και κατάπιε τον Ιωνά. Όπως τα γνωρίζετε, ότι το στομάχι των ψαριών, καταρχάς κάθε στομάχι ζώντος οργανισμό, είναι ένα ισχυρό όργανο που μόλις πέσει κάτι μέσα, μία τροφή, αρχίζει πάραυτα η αλίωση.
τα υγρά του στομάχου για να επιφέρουν τη χώνευση. Πάρα αυτά αρχίζει η αλλίωση. Η αλλίωση, για να μην πω, αρχίζει από το στόμα. Δεν έχετε παρά φάτε λίγο κρέας και ύστερα από καμιά ώρα βγάλτε λιγάκι από τα δόντια σας, από αυτό που κάθισε από το κρέας, μυρίσατε το και θα δείτε πως μυρίζει. Χάλασε το κρέας. Θα πει χάλασε. Αλλίωθηκε. Από τι? Από το σάλιο. Τι είναι το σάλιο? Το σάλιο είναι και αυτό γαστρικών υγρών. Συμπληρώνει τα άλλα γαστρικά υγρά. Αλλά ξέρουμε ότι τα στομάχια των ψαριών και τα στομάχια των πουλιών είναι φοβερά στομάχια. Δηλαδή χωνεύουν τα πάντα αυτές οι δύο κατηγορίες στομαχιών. Όπως λοιπόν έπεσε μέσα στο στομάχι του Ιωνά, υποτίθεται, συγγνώμη, του ψαριού ο Ιωνάς, υποτίθεται ότι αμέσως θα έπρεπε να αρχίσει η αλλίωση, η χώνευση. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αγαπητοί μου, ο Ιωνάς έμεινε μέσα 3 μέρες και 3 νύχτες. Καταπληκτικό. Αληθινά καταπληκτικό. Και το σπουδαίο είναι ότι ο Ιωνάς διατηρεί τις αισθήσεις του μέσα στην κοιλιά του κήτους. Διότι μέσα σε εκείνη την κοιλιά του κήτους συνέθεσε, άκουσον άκουσον, συνέθεσε την οδή του μέσα στην κοιλιά του κήτους και κάνει μάλιστα και τάμα. Κύριε, λέει, να σωθώ και θα έρθω εις το ναό σου να προσκυνήσω. Είναι από τους τελευταίους στίχους της όλης οδής. Το ψάρι κινείται προς ανατολάς, αντίθετα από την κίνηση του πλοίου που πήγαινε προς δυσμά. Γυρίζει πίσω. Θα είναι εκεί στις ακτές, θα λέγαμε, ας πούμε, της Φινίκης, κάπου εκεί, και εξέρασε το κήτος τον Ιωνά. Ο Ιωνάς βγήκε σώος και αυλαβής. Καταπληκτικό πράγμα αυτό. Δεν υπάρχει Εβραίος που να μην το δέχεται αυτό. Εδώ είναι τώρα το καταπληκτικό. Δεν υπάρχει Εβραίος. Το βιβλίο του Ιωνά είναι πρωτοκανονικό βιβλίο. Είναι βιβλίο που είναι πλήρως αποδεκτό από τους Εβραίους. Και αφού τον ξέρασε βεβαίως το φίδι, το κήτος, χωρίς να πάθει τίποτα, μα απολύτως τίποτα, ο Ιωνάς συνέχισε το ταξίδι του. Δεν έπρεπε να ματιωθεί ο λόγος του Θεού. Πήγε στην Ινεβή, εκήρυξε Μετάνοια και τα λοιπά που ξέρουμε από την ιστορία του Ιωνά. Εδώ λοιπόν τι έγινε? Έγινε κάτι καταπληκτικό. Βρίσκει ο Άγιος Κύριλλος καταρχάς ομοιότητες, και ύστερα θα δούμε μερικά πράγματα, όπως και ο Κύριος τα ετώνησε, γύρω από το θέμα το πώς δεν αλλοιώθηκε, γιατί δεν αλλοιώθηκε και τι ήθελε να τυπολογήσει. Ας παρακολουθήσουμε όμως το κείμενο. Εξεταζόντων δε ημών την κατά των Ιωνάν διήγησιν, πολύ της ομοιότητος εστίν η ενέργεια. Έχουμε ομοιότητες ανάμεσα στον Ιωνά και τον Ιησού Χριστόν. Ιησούς απεστάλη μετάνοιαν κηρύξε και Ιωνάς απεστάλη. Γιατί ήλθε ο Χριστός στον κόσμο? Να κηρύξει μετάνοια. Εν η αυτόν Κυρίου δεκτών, όπως λέγει ο Ισαΐας. Δηλαδή έτος Κυρίου, που θα είναι το έκτο έτος δεκτών εις τον Θεόν. Δηλαδή χρόνος που θα εισηκούεται ο άνθρωπος από το Θεό. Πότε, πώς θα εκηρύσεται η μετάνοια? Ξέρετε, διότι ο Κύριος
Το κήρυγμά του το άρχισε με τη μετάνοια. Μετανοείται, έλεγε ο Κύριος, μετά από το βάπτισμά του ήγγει και γαρή βασιλεία των ουρανών. Και κηρύσει μετάνοια, διότι και ο Ιωάννης εκήρυσε μετάνοια, και δια να δείξει ότι η συνέχεια του κηρύγματος του Ιωάννου είναι το κήρυγμα του Ιησού, και ότι ο Ιωάννης και ο Ιησούς δεν είναι δύο αντιμαχόμενα πρόσωπα, αλλά δύο συνεργαζόμενα πρόσωπα. Προηγείται ο Ιωάννης και ακολουθεί ο Κύριος ως πρόδρομος του Κυρίου ο Ιωάννης. Κηρύσει λοιπόν ο Κύριος μετάνοια. Και ο Ιωάννας τι κάνει? Γιατί απεστάλλει στην Νινεβή να κηρύξει μετάνοια? Αλλομέν έφυγεν αγνοών το εσώμενον. Ο δε εκουσίως παραγέγονεν επί μετανοία της σωτηρίας. Και ο μεν Ιωνάς άλλαξε δρόμο και προσπάθησε να φύγει, διότι αγνοούσε εκείνο το οποίο θα εγίνετο. Αλλά θεληματικά ήρθε ο Κύριος για να δώσει την μετάνοια με σκοπό τη σωτηρία. Ιωνάς εκάθευδεν εν το πλοίο και έρεγχε. Ο Ιωνάς, λέγει, κοιμόνταν στο πλοίο και ροχάλιζε. Θαλάσσης χυμαζωμένης, ενώ η θάλασσα εχυμάζεται, δηλαδή ήτο κακοκαιρία. Και Ιησού καθεύδοντος κατ' οικονομίαν επιγύρετο η θάλασσα προς το γνωσθήνε μετά τα αυτά του καθεύδοντος την δύναμη. Το ίδιο λέγει και ο Ιησούς εκοιμόνταν εις το πλοίον κατ' οικονομίαν. Όταν ξεσηκώθηκε εκείνη η τρικυμία για να γνωστεί, να γίνει γνωστή η δύναμη εκείνου που εκοιμάτω μέσα εις το πλοίο. Εκείνο έλεγον, τι σειρέγχεις, του λέγαν οι ναύτες του Ιωνά, γιατί ροχαλίζεις? Ανάστηθη, επικαλού τον Θεόν σου, ή να διασώσει μας ο Θεός. Σήκω, προσευχή σου εις τον Θεόν, για να μας, στο Θεό το δικό σου, για να μας σώσει ο Θεός σου. Όδε, λέγουσι το δεσπότη. Τώρα εδώ λέγουν οι μαθητέ μέσα εις το πλοίο, Κύριε σώσον ημάς, Κύριε σώσε μας. Εκεί στον Ιωνά το Θεό σου παρακάλεσε. Εδώ οι μαθητέ, εσύ να σώσεις εμάς. Εκεί είπον, επικαλού τον Θεό σου και όδε σώσον. Αυτό που σας εξήγησα. Αλλά εκείνος μεν λέγει, άρατέ με και εμβάλλεται εις την θάλασσαν και κοπάσει η θάλασσα αφημών. Τι είπε ο Ιωνάς, πετάξτε με στη θάλασσα και η θάλασσα θα κοπάσει. Ο δε δε, εδώ δε, αυτός επετίμησε τις ανέμεις και τη θαλάσση και έγινε το γαλήνη μεγάλη. Αλλά ο Ιησούς όμως, εδώ και εντολή, δεν πετάχθηκε στη θάλασσα, εδώ και εντολή και αμέσως έγινε η ηρεμία και γαλήνη εις την θάλασσα. Κακίνος μεν ευλήθη εις κοιλίαν κήτους. Ούτως δε κατήλθε εκουσίως όπου των οητών του θανάτου κήτος. Είναι πολύ ωραίο αυτό, ότι κατήλθε, λέγει, εις την κοιλιά του κήτους, του ψαριού, ο Ιωνάς. Χωρίς βέβαια, το είπε, πετάξτε με, χωρίς να ξέρει την έκβαση του πράγματος. Τούτος δε ο Ιησούς κατέβηκε θεληματικά εις αυτό των νοητών κήτος του θανάτου. Το κήτος του θανάτου. Το κήμε ήταν. Εκουσίως δε κατήλθε. Κατέβηκε ο Ιησούς θεληματικά. Είναι εξεμέσει τους καταποθέντας ο θάνατος κατά το γεγραμμένον. Εκ χειρός άδου ρίσομαι αυτούς και εκ χειρός θανάτου λυτρώσομαι αυτούς, όπως λέγει ο Οσιέ
εις το 13,14. Και το κατέβηκε στον Άδη για να κάνει τον Άδη να ξεράσει εκείνους που ο θάνατος είχε αρπάξει. Και πηγαίνουμε στην 18η παράγραφο. Εντάφθα γενόμενοι του λόγου, σκοπίσομεν ποιον εστίν δυσκολότερον άνθρωπον τα φέντα από γης αναστήνε, ή άνθρωπον εν κοιλιακή τους και εις το σάφτην θερμότητα του ζώου κατελθόντα μη σαπίνε. Ελπίζω δεν ξεχάσετε τη θέση των Εβραίων που είπαν δείξε μας περίπτωση τριημέρου νεκρού που να αναισθήθει. Μάλιστα, λέει ο Άγιος Κύριος, θα σας το πω. Είναι η ιστορία του Ιωνά. Λοιπόν, μια που φτάσαμε εδώ, λέει ο Άγιος Κύριος, εντάφθα γενόμενοι του λόγου, ας εξετάσουμε τώρα και να δούμε τι είναι, λέγει, δυσκολότερο. Πέστε μας τι είναι δυσκολότερο. Κάποιος άνθρωπος να αναστηθεί ή κάποιος άνθρωπος που πετάχθηκε, μπήκε μέσα στα σπλάχνα, στην κοιλιά ενός μεγάλου ψαριού και εκεί που υπάρχει αυτή η αλίωση, το σάφτην θερμότητα του ζώου κατελθόντα μη σαπίνε, να μην αλλοιωθεί. Πέστε μου, λέει, τώρα τι είναι πιο μεγάλο, τι είναι πιο δυσκολότερο? Δεν είναι δυσκολότερο να μην υποστεί αλίωση ένας άνθρωπος που μπήκε στο στομάχι ενός ψαριού παρά να αναστηθεί από τους νεκρούς? Δεν είναι αυτό δυσκολότερο? Αν το θέλετε, ένας νεκρός διατηρείται, αλλοιώνεται και ο νεκρός, αλλά η αλλοίωση του νεκρού στη φυσική κατάσταση είναι πολύ βραδυτέρα από την αλλοίωση ενός ανθρώπου ή ενός όντως ζωντανού, δηλαδή, που θα μπει στο στομάχι ενός άλλου ζώου. Πέστε μου, λέει, τι είναι πιο δυσκολότερο? Τις ουκίδεν ανθρώπων ότι το σάφτην θέρμην έχουσιν εγαστέρες, ως και οστέα καταποθέντα διασύπην. Ποιος δεν το ξέρει, λέει, τι δύναμη έχουν τα στομάχια, ώστε και κόκαλα ακόμα να τα χωνέψουν. Και κόκαλα ακόμα να τα χωνέψουν. Ο τάφος δεν χωνεύει τα κόκαλα. Πώς τίνει Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας ον και τρεις νύχτας ους έσυπεν? Πέστε μου, λοιπόν, εσείς κύριοι Εβραίοι, πώς έγινε τώρα ο Ιωνάς τρεις μέρες και τρεις νύχτες μέσα στα σπλάχνα του κήτους να μη αλλοιωθεί, να μη σαπίσει? Πώς δε και φύσεως ούσης άπασιν ανθρώπης χωρίς αναπνοής της εν αέρη ταύτης μη δίναστε ζήνη μας εκείνος εν τρισήν ημέρες ούκ αναπνέον τον αέρα του τον έζησεν? Και θέμα αναπνοής, πώς ανέπνεε, λέει, μέσα εις τα σπλάχνα του ψαριού και πώς έζησε? Πέστε μας. Είπατε να σας βρούμε πού είναι γραμμένο ότι μπορούσε να αναστηθεί τριήμερος νεκρός. Να το. Ο Ιωνάς σε δυσμενεστέρα περίπτωση ευρέθη από ότι ένας νεκρός που θα έμπαινε εις τον τάφον. Τρεις μέρες και τρεις νύχτας. Ιδού, λοιπόν, εάν, λοιπόν, ο Ιωνάς δεν έπαθε τίποτε, τότε γιατί απιστείτε δια την Ανάσταση του τριημέρου νεκρού του Ιησού Χριστού? Γιατί απιστείτε? Είναι πολύ ωραίο το επιχείρημά του. Εξάλλου ο ίδιος ο Κύριος το χρησιμοποίησε αυτό. Ο ίδιος ο Κύριος το επιχείρημα, πριν ακόμη σταυρωθεί, χρησιμοποίησε αυτό το επιχείρημα. Μάλιστα, ξέρετε γιατί το είπε ο Κύριος αυτό? Του είπαν, εσύ τι σημείο εργάζεσαι, τι θαύμα κάνεις για να πιστέψουμε ότι είσαι εσύ ο Μεσσίας? Γιατί ζήτησαν αυτό και τι στην πραγματικότητα ήθελαν? Ήθελαν σημείον
ύψους ή βάθους. Και τι σημαίνει σημείον ύψους? Σήμαινε κάτι να κάνει στον ουρανό. Ας πούμε να σταματήσει τον ήλιον. Το έκανε ο Ιησούς του Ναβί. Έκανε σημείον και τον απεδέχτημεν ότι είναι ο αρχηγός του λαού μας ο Ιησούς του Ναβί. Κάτι ακόμα, ο Μωυσής από τον ουρανό μας έφερε το μάνα. Εργάστηκα λοιπόν σημεία ύψους. Ποια είναι τα σημεία του βάθους? Τα σημεία του βάθους είναι η ανάσταση ενός νεκρού, που έρχεται από τον Άδη, δηλαδή θαύμα, βάθος. Και έχουμε και το θαύμα της επιφανίας. Ποιο είναι το θαύμα της επιφανίας? Ένας τυφλός να δει, ένας κουτσός να περπατήσει. Λοιπόν, εσύ λέγει, τι σημείο εργάζεσαι? Μπορείς να μας δώσει σημείο βάθους ύψους? Μάλιστα, θα σας δώσω βάθους ύψους και επίπεδο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Κύριος όταν του εζήτησαν σημείων ύψους, βάθους και επίπεδου, τους είπε το σημείο του Ιωνά. Το σημείο του Ιωνά. Δηλαδή, ο Χριστός απέθανε και κατήλθε εις τον Άδη, όπως όλοι οι νεκροί. Δηλαδή η ανθρωπίνη ψυχή του Χριστού, ηνωμένη βεβαίως μετά του Θείου Λόγου, κατήλθε εις τον Άδη και ανήλθε, δηλαδή αναισθήθη. Η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού είναι σημείον βάθους. Επί του επιπέδου ως αναστηθείς έδειξε θαυμαστά πράγματα εις τους μαθητάς του, αλλά και όσο ζούσε πόσα θαύματα ο Χριστός έκανε. Θαύματα επιπέδου, για να μην πω και αναστάσεις νεκρών, αλλά μιλάω μόνο για τη δική του την Ανάσταση. Τόσα πράγματα, τόσα θαύματα, που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αν έπρεπε να τα γράψουμε ένα προς ένα, νομίζω ότι τα βιβλία που θα εγγράφονται δεν θα χωρούσαν σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Έδωσε λοιπόν σημείων βάθους και σημείων επιπέδου. Αλλά ο Χριστός την 40η ημέρα ανελήφθη, ο αναστηθής Ιησούς ανελήφθη στον ουρανόν και τους έδωσε και σημείων ύψους. Έτσι, εκείνος που κατήλθε εις τον Άδη ανήλθε εις τον ουρανόν. Τους έδωσε, αυτοί ζήτησαν ένα σημείο, ή βάθους ή ύψους, και ο Κύριος τους έδωσε τρεις ποιότητες σημείων: ύψους, βάθους και επιπέδου, όπως σας εξήγησα. Αλλά ας δούμε παρακάτω. Αλλά αποκρίνονται οι Ιουδαίοι και λέγουσιν: συγκατεύει το Ιωνά η δύναμη του Θεού ενάδικλονουμένο. Ήτα δούλωμεν οικείο συμμέμπον την δύναμη παρέχει το ζήν ο Κύριος. Αυτός δε εαυτό παρασχήν άρα ουδύνατε. Αλλά λέγουν οι Εβραίοι ότι κατέβηκε μαζί με τον Ιωνά στο κήτος η δύναμη του Θεού. Δηλαδή ο Θεός εμπόδισε την σύψη του Ιωνά μέσα στην κοιλιά του κήτους. Μάλιστα, ο Θεός στέλνει τη δύναμή του, το πιστεύω λέει ο Άγιος Κύριλλος, στέλνει τη δύναμή του να ενεργήσει και να σώσει τον Ιωνά μέσα στα σπλάχνα του κήτους. Ο ίδιος όταν κατέβηκε εις τον Άδη δεν είχε τη δύναμη να ανεβεί?
διότι ο μαρτυρούμενος είναι αυτός ο Υιός του Θεού. Ή πιστόν εκείνο και τούτο πιστόν. Εάν το θαύμα του Ιωνά είναι αξιόπιστον, αλλά και το θαύμα της Αναστάσεως είναι αξιόπιστον. Ή τούτο άπιστον, κακίνο άπιστον. Εάν είναι αναξιόπιστο και αναπόδεικτο το θαύμα της Αναστάσεως, τότε λοιπόν αναξιόπιστο και αναπόδεικτο είναι και το θαύμα της διασώσεως του Ιωνά από την κοιλιά του κήτους. Εμεί μεν γάραν φώτερα ομοίως πιστά. Για μένα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, και τα δυο είναι πιστά, αξιόπιστα, και του Ιωνά και του Χριστού. Και ο Ιωνάς υπήρξε ο τύπος, ο προφητικός τύπος της Αναστάσεως του Χριστού. Πιστεύω γάρ ότι και Ιωνάς διεφυλάχθη. Πάντα γάρ δυνατά το Θεό. Ναι, πιστεύω ότι και ο Ιωνάς διεφυλάχθη. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να δυνατεί στον Θεό. Πιστεύω ότι και Χριστός εκ νεκρών εγίγερται. Όπως ομοίως πιστεύω και ότι και ο Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς. Ή θα δεχθείς και τα δυο, ή θα απορρίψεις και τα δυο. Πολλάς γαρέχω τας περί τούτου μαρτυρίας, έκτε των θείων γραφών και εκ της μέχρι σήμερον του Αναστάντος ενεργίας. Του μόνου μεν καταβάντος εις άδειν, πολλωστού δε αναβάντος. Κατήλθε γάρι στον θάνατον, πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη δι' αυτού. Έχω, λέγει, πολλές τις μαρτυρίες, λέει ο Άγιος Κύριλλος εις τους κατηχουμένους του. Τόσο από τις θείες γραφές, αυτό που τόσες φορές σε τόσα θέματα μας έχουμε αναλύσει και που ο Άγιος Κύριλλος παρέθεσε αυτές τις μαρτυρίες από τους προφήτας σε αυτήν του την κατήγηση, όσο και από την ενέργεια, λέγει, του Αναστάντος Ιησού Χριστού μέχρι σήμερα. Ξέρετε ότι αυτή η ενέργεια είναι, θα λέγαμε, η άλλη όψη της αποδείξεως ότι ο Ιησούς είναι αληθής. Διότι όπως σε παλαιότερα κατήχηση είπε, εκεί που μιλήσαμε για τον Τίμιο Σταυρό, ότι μπορούσε, συγγνώμη, ήτανε και στο περασμένο θέμα που είπε ότι ήγερεν Ηλίας νεκρών, αλλού και το όνομα τη Ηλία δαίμονες απελάβνονται. Βεβαίως ανέστησε νεκρόν ο Ηλίας, αλλά δεν φεύγουν οι δαίμονες όμως το όνομα του Ηλία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όπου προβάλλεται το όνομα του Χριστού, οι δαίμονες φεύγουν, σαστίζουν, συγχύζονται, τα χάνουν, βρίζουν, φωνάζουν, φυγαδεύονται οι δαίμονες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Χριστός είναι πράγματι ο Υιός του Θεού, είναι αληθινός Θεός. Διότι αν δεν ήταν, τότε δεν θα είχαμε αυτή την ενέργεια ενός που πέθανε και τελείωσε. Αλλά ανεστήθη, είναι στον ουρανό, είναι ο αιώνιος Θεός που φέρει αιωνίως την ανθρωπίνη φύση. Και όχι μόνο, λέγει, κατέβηκε εις τον Άδην, αλλά κατέβηκε μόνος και ανέβηκε με πολλούς. Διότι όταν ο Κύριος ανεστήθη, πολλοί ανεστήθησαν από τους Αγίους, δηλαδή των κεκοιμημένων Αγίων, ηγέρθη δι' αυτού. Και όπως λέει το Ευαγγέλιο λίγο πιο κάτω, που είναι στον Ματθαίον 27,52, ότι ενεφανίστησαν, λέγει, πολλοίς. Μπήκαν στην Αγία Πόλη, δηλαδή στην Ιερουσαλήμ, και ενεφανίστησαν σε πολλούς. Έτσι πιστοποιήθηκε η Ανάσταση του νεκρού, του Χριστού, ότι το Ανάσταση όχι τυχαία.
όχι σαν του Λαζάρου ή σαν το γιο της χείρας της Ναΐν ή σαν την κόρη του Ιαΐρου ή το Ανάστασης του Ιδίου ή το ο ίδιος ανεστήθη. Είπε ο ίδιος, εγώ έχω την δύναμη να καταθέσω και εγώ έχω την δύναμη να αναλάβω. Εγώ καταθέτω την ζωή μου, την ψυχή μου, την ζωή μου και εγώ παίρνω πίσω τη ζωή μου. Εγώ, δεν ενεργεί κανείς να με αναστήσει, εγώ. Βέβαια, αν μου πείτε υπάρχουν χωρία που λέγουν ότι ο Θεός ανέστησε τον Υιόν, είναι γιατί ενεργούν και τα τρία πρόσωπα. Εδώ εκφράζεται λοιπόν ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι έργο και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και πηγαίνουμε στην 19η παράγραφο. Εξεπλάγει ο θάνατος θεωρήσας κενών την ακατελθόντα εις άνδην δεσμής της αυτόθυμη κατεχόμενων. Ο θάνατος, ο οποίος εδώ προσωποποιείται, ότι εξεπλάγει, έμεινε έκπληκτος όταν είδε κάποιον καινούριον να κατεβαίνει στον Άδη, ο οποίος δεν κρατιόνταν μη κατεχόμενον, δεν κρατιόνταν από τους δεσμούς, από τα δεσμά που ήσαν εκεί, τα αυτόθη δεσμά. Ποια είναι αυτά τα δεσμά? Λίγο να μείνουμε σε αυτό, αγαπητοί μου, έτσι λιγάκι να το δούμε πιο κοντά, για να καταλάβουμε τι θα πει, τι μας έφερε ο Χριστός. Γιατί φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να λογαριάσουμε τι μας έφερε ο Χριστός. Το καταλαβαίνουμε. Όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στη δημιουργία, όπως είμαστε εμείς, λέμε βέβαια ότι είμαι θα ελεύθεροι. Η ελευθερία μας όμως, ξέρετε, που έγκυται? Η ελευθερία μας έγκυται στο να κάνουμε το καλό ή το κακό. Όχι βεβαίως ότι έχουμε θέμα εκλογής. Δεν τίθεται θέμα εκλογής, αλλά τίθεται θέμα δυνατότητος διαπράξεως ή του αγαθού ή του κακού. Όχι θέμα εκλογής, γιατί άμα ήταν θέμα εκλογής, τότε γιατί μας τιμωρεί ο Θεός, εάν διαλέξουμε το κακό. Αλλά κατά τα άλλα, ποιος σας είπε ότι μπορούμε να μιλάμε για μια ελευθερία όπως τη νομίζουμε ή τη θέλουμε? Ο ταλέπορος, ο Μυριάκης ταλέπορος Καζαντζάκης, είπε να του γράψουν στον τάφο: δεν πιστεύω σε τίποτα, είμαι λεύτερος. Θα χρησιμοποιήσω τι, όπως είναι γραμμένο. Είμαι λεύτερος, δηλαδή ελεύθερος. Φτωχέ Καζαντζάκη, από τι είσαι ελεύθερος? Σάρπαξαν τα δεσμά του Άδου και του θανάτου. Πού είσαι ελεύθερος? Όταν ζούσες, ποιος είναι ελεύθερος? Είμαι εγκλωβισμένη, αγαπητή μου, σε δύο φοβερά δεσμά, απροσπέλαστα. Τα δεσμά αυτά είναι ο χώρος και ο χρόνος. Δεν μπορείς να βγεις ούτε από το χώρο ούτε από το χρόνο. Γιατί δεν μπορείς να βγεις? Είναι πολύ απλό. Γιατί εσύ ο ίδιος ο άνθρωπος είσαι χώρος και χρόνος. Τη στιγμή που είμαι αυτό που είμαι, ζυγίζω τόσο, τέτοιες διαστάσεις έχω, σημαίνει έχω χώρο, καταλαμβάνω χώρο, είμαι χώρος. Είμαι χώρος. Κάποια στιγμή γεννήθηκα, είμαι μέσα στο χρόνο, είμαι μέσα στα δεσμά του χρόνου. Όταν λες λοιπόν ότι είσαι ελεύθερος, δεν είσαι. Είσαι δέσμιος χώρου και χρόνου. Κατόπι, ποιος σου είπε ότι θα σε ρωτήσει κανείς αν πρέπει να πεθάνεις ή να μην πεθάνεις? Μπορεί όταν κάποιος πάει να μου βγάλει το σακάκι να το τραβώ από τα χέρια του και να το
να το ελευθερώνω από τα χέρια του. Ή περπατάω και κρατάω την τσάντα μου με χρήματα και κάποιος έρχεται και μου την αρπάζει. Παλέω μαζί του και ξαναπαίρνω την τσάντα στα χέρια μου. Όταν έρθει η ώρα να χωρίσει η ψυχή μου από το σώμα, τι θα κάνεις άνθρωπε? Μπορείς? Ποιος ζει? Ποιος έζησε μέχρι σήμερα από εκείνους που έζησαν πάνω στη γη? Φοβερά είναι τα δεσμά του Άδου. Σε αρπάζει, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, θα πεθάνεις. Και όταν πεθάνεις εκεί που βρίσκεσαι, πώς είναι δυνατόν ποτέ να βγεις από τα δεσμά τώρα του Άδου? Σ' άρπαξε ο θάνατος, πώς μπορείς να βγεις? Βγαίνεις? Είναι αδύνατον. Και αν υποτεθεί ότι βγαίνεις, το σώμα σου διελύθη. Άντε πάρ' το πίσω. Καταλάβατε ποια είναι τα δεσμά? Αυτά τα φοβερά, απροσπέλαστα, ανυπέρβλητα δεσμά. Και ο Χριστός μας ελευθέρωσε από αυτά τα δεσμά. Πρώτον από τα δεσμά της αμαρτίας, και δεύτερον από αυτά τα δεσμά που σας είπα τώρα. Διότι το σώμα μου θα γίνει καινούριο, θα αναστηθώ, η ψυχή μου θα φύγει από τον Άδη, και αυτός ο χωροχρόνος που με έχει δέσμιό του σήμερα, θα βρίσκομαι μέσα σε έναν καινούριο, ας μου επιτραπεί να το πω, ιδιότυπων χωροχρόνων, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Να τι σημαίνει ο Χριστός είναι σωτήρ. Είναι σωτήρ, πραγματικό σωτήρας. Αληθινά σώζει. Όχι όπως λέμε ανθρώπους σωτήρες για την α ή β περίπτωση, αλλά πραγματικά σώζει ο Χριστός. Σώζει τον άνθρωπο καθ' ολοκληρία. Τα λέω αυτά για να καταλάβουμε, αγαπητοί μου, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και από τι μας σώζει. Λέμε πολλές φορές, τι ο Χριστός, να καλά, ήρθε να μας σώσει, λέμε, από τις αμαρτίες μας. Και μένουμε σε αυτό το σημείο, από τις αμαρτίες μας, και στενεύουμε αυτή την προσφορά της σωτηρίας που μας προσέφερε. Λοιπόν, όταν ο θάνατος, λέει, είδε κάποιον να κατεβαίνει στον Άδη και να μην κατέχεται από τα δεσμά, μπορούσε να κατεβαίνει? Αλήθεια, πώς κατέβηκε ο Χριστός? Κατέβηκε σαν δέσμιος του θανάτου και του Άδου? Όχι, όχι, όχι. Δεν κατέβηκε σαν νικημένος, αλλά σαν νικητής. Ρίξτε μια ματιά στον ωραίο κύριο κανόνα των Πασκαλινών, να δείτε πώς κατέβηκε. Κυρίαρχος κατέβηκε. Κυρίαρχος. Σκυλευτής. Δηλαδή λαφυραγωγός. Ελαφυραγώγησε τους δικαίους. Μόνον αυτούς, τους άλλους δεν τους εχρειάζεται. Οι άλλοι έμειναν εις τον Άδη. Δηλαδή όπως ήταν ο Άδης. Ποιοι είναι οι άλλοι? Οι ασεβείς. Επήρε όλους εκείνους που ήσαν δίκαιοι και τους ανοίγαγε, όχι στην γη αλλά εις τον παράδεισο. Δηλαδή εις εκείνων των ιδιότυπων χώρων που είναι μία προαπόλαυσης και πρόγευσης της Βασιλείας του Θεού. Ανέβηκε λοιπόν νικητής από τον Άδη και κατόπιν εκείνους μεν τοποθετεί στον παράδεισο, μεταξύ των οποίων και τον ληστήν, που του είπε αληθέστατα, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Πόσο σήμερα? Πριν δύσει ο ήλιος θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Αυτό το σήμερα. Στις 6 το απόγευμα έδιε ο ήλιος. Πρώτης έκτης ώρας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Αληθέστατα. Και κατόπιν ο Κύριος ανήλθε εις την γη. Κοιτάξτε πως κινείται ο Κύριος. Σαν να είναι περίπατος. Κατεβαίνει στον Άδη,
δημιουργεί τον παράδεισο, έρχεται εις την γη, εμφανίζεται εις τους μαθητάς, στις μαθήτριες, με πάσα ανάμεση. Είναι πραγματικά τροπεούχος, νικητής, με όλη τη σημασία της λέξης. Ποιος ποτέ κατέβηκε στον Άδη και ανέβηκε από τον Άδη? Ουδής. Ουδής. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, συνεχίζει εδώ ο Άγιος Κύριλλος και λέει: «Τίνος ένεκεν, ο πυλωρή άδου τούτων ειδόντες επτύξαστε, ο πυλωρή του Άδη». Για ποιο λόγο υπεστάλλητε όταν τον είδατε αυτόν τον Ιησούν? Τις ο κατέχων ημάς ασυνήθις φόβος? Ποιος είναι εκείνος ο φόβος που σας κατέλαβε, αλλά ασυνήθις φόβος, διότι είσαστε κύριοι του θανάτου? Πυλωροί, δηλαδή οι φύλακες, είναι μια προσωποποίηση εδώ. Έφυγεν ο θάνατος και φυγή την δηλίαν ηλέγχετο. Προσέτρεχον οι Άγιοι προφήτες και Μωυσής, ο νομοθέτης, και Αβραάμ, και Ισαάκ, και Ιακώβ, Δαβίδτε και Σαμουήλ, και Ισαΐας, και ο βαπτιστής Ιωάννης, ο λέγον και μαρτυρών, σύ ο ερχόμενος ιέτρων προσδοκόμεν. Ελυτρούντο πάντες οι δίκαιοι, ους κατέπιεν ο θάνατος. Εδιγάρ τον κηρυχθέντα βασιλέα των καλών κηρύκων γενέστε λυτρωτήν. Ήτα έκαστος των δικαίων έλεγε: «Πού σου θάνατε τον οίκος, πού σου άδει το κέντρον, ελυτράσα το γαριμάς ο νικοποιός». Όταν λέγει ο Χριστός κατέβηκε κάτω, τι ωραίο αυτό, προσέτρεχον οι Άγιοι προφήτε, πήγαν να τον προϋπαντήσουν. Οι προφήτες, ο Μωυσής, ο νομοθέτης, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Δαβίδ, ο Σαμουήλ, ο Ισαΐας, ο βαπτιστής, ο Ιωάννης. Ρίξτε μια ματιά στην ωραία εκείνη απεικόνηση την ορθόδοξον της Αναστάσεως του Χριστού, πως εικονίζεται εκεί όταν ο Χριστός εγείρει, σηκώνει τον Αδάμ και την Εύα, διότι ο Αδάμ και η Εύα είναι εις τον Παράδεισον. Ο Αδάμ και η Εύα είναι στον Παράδεισο, που είναι εκείνοι που λέγουν: «Αχ αυτοί οι μεγάλοι φταίχτες». Να είστε σίγουροι, αγαπητοί μου, και εμείς επαναλαμβάνουμε ο καθένας μας το προπατορικό αμάρτημα. Ο καθένας μέσα στη ζωή του επαναλαμβάνει το προπατορικό αμάρτημα, όχι λιγότερον από ότι οι πρόγονοί μας αυτοί, τους οποίους κατηγορούμε ότι έγιναν η αιτία του θανάτου. Και ποιο είναι το προπατορικό αμάρτημα? Ποια είναι η καρδία του προπατορικού αμαρτήματος? Να γίνω Θεός χωρίς το Θεό. Να πω ότι είμαι αυτοδύναμος. Το λέει σε κάθε εποχή ο άνθρωπος αυτό. Να πω ότι έχω ανθρωποκεντρισμόν. Εγώ είμαι το κέντρο του παντός. Δεν είναι ο Θεός. Εγώ είμαι. Οι δυνάμεις μου. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Δεν σε θέλω, Θεέ. Δεν σε έχω ανάγκη. Μόνος μου ό,τι θα κάνω. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Μην κατηγορούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, τους πρωτοπλάστους. Διότι το επαναλαμβάνομαι. Και αν θέλετε, αυτοί δεν είχανε άλλους που το είχαν πράξει και δεν είχαν δει τη συνέπεια του πράγματος. Εμείς που γνωρίζουμε τι συνέβη στους πρωτοπλάστους, γιατί επαναλαμβάνομαι μέσα στο πλήρες φως του Χριστού, με το βάπτισμα που έχουμε, γιατί επαναλαμβάνομαι το προπατορικό αμάρτημα? Εδώ είναι τώρα. Είμεθα ή δεν είμεθα χειρότεροι από τους προγόνους μας, τον Αδάμ και την Εύα? Να αιτιόμεθα λοιπόν τον εαυτόν μας και όχι τον Αδάμ και την Εύα. Ο Αδάμ και η Εύα είναι εις τον Παράδεισον. Και εμείς μπορούμε να βρεθούμε εκεί όταν εγκαταλείψουμε αυτόν τον ανθρωποκεντρισμό μας. Το να λέμε ότι δεν έχω ανάγκη από τον Θεό. Είμαι αυτοδύναμος. Ας εγκαταλείψουμε αυτόν τον αυτοκεντρισμό μας, τον ανθρωποκεντρισμό μας,
και τότε θα πλησιάσουμε τον Κύριον και τότε οπωσδήποτε θα σωθούμε. Προσέτρεχον λοιπόν, και ωραία το παρουσιάζει η αγιογραφία, που δείχνει πίσω από τον Χριστόν όλους τους δικαίους αυτούς, μάλιστα τον Ιωάννη ακριβώς πίσω από τον Χριστόν, και να εγείρει ο Κύριος με τα δύο του χέρια, με το ένα τον Αδάμ και με το άλλο την Εύα. Ασφαλώς έχετε δει αυτή την εικόνα. Και ο καθένας λέγει από αυτούς, έλεγε, εκείνο το οποίο αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά και ο Ισαΐας, γιατί από τον Ισαΐα το παίρνει ο Απόστολος Παύλος. Ποιο? Πού σου θάνατε τον οίκος, πού σου άδει το κέντρον, μας έστειλε σε εμάς όλους εδώ εις τον Άδη. Λοιπόν, τώρα μας σώζει ο Χριστός. Θάνατε, πού είναι η νίκη σου που μας σάρωνες όλους? Θάνατε, Άδη, συγγνώμη, πού είναι το δηλητηριασμένο κεντρί σου που σαν αλυσφίκα μας εκέντριζες και θανατούμεθα? Ελυτρώσα το γαριμά σου νοικοποιός, γιατί μας λύτρωσε εκείνος ο οποίος είναι ο δημιουργός της νίκης. Και ο δημιουργός της νίκης δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. Και έρχομεθα τώρα στην 20η παράγραφο. Τούτου του σωτήρος ημών των τύπων ετέλειο προφήτης Ιωνάς. Εκκυλίας κήτους προσευχόμενος και λέγον, εβόησα εν θλίψη μου και εξής, εκκυλίας άδου. Και μην εν το κήτι ειν, αλλά εν το κήτιον εν το άδι, εαυτόν είναι λέγει, τύπος γαρίν Χριστού του μέλλοντος εις άδιν καταβαίνειν. Για να δούμε τώρα μια ματιά στην οδή, μια ματιά, γιατί δύο-τρία σημεία παίρνει ο Άγιος Κύριλλος, στην οδή του, τη θαυμασία καταπληκτική οδή που συνέθεσε προφητικότατα και θεόπνευστα μέσα στην κοιλιά του κήτους ο Ιωνάς. Τι λέγει? Προσευχόμενος μέσα εις το κήτος, εβόησα εν θλίψη μου και εξής, εκκυλίας άδου. Από πού εβόησα? Εβόησα θα πει βόω, θα πει φωνάζω δυνατά. Από πού εβόησα? Ξέρετε, όταν βρεθούμε σε ένα κίνδυνο και εμείς την πέφτουμε από μια ταράτσα που είναι 10 πατώματα, δεν ξέρω, προλαβαίνουμε, Θεέ μου σώσε με, μάνα μου, πατέρα μου, ξέρω τι επικαλούμεθα, φωνάζουμε. Όταν λοιπόν κατάπιε το ψάρι τον Ιωνά, εβόησε, φώναξε ο Ιωνάς. Είναι πολύ φυσικό, διότι το σε μια δυσχερεστάτη κατάσταση. Από πού λέγει εβόησε? Ακούστε τι λέγει ο Ιωνάς, εκκυλίας άδου. Περίεργο. Δεν ήτο στην κοιλιά του κήτους, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Γιατί λέγει εβόησε από την κοιλία, όχι του κήτους, αλλά του άδου. Απλούστατα, διότι ήταν τύπος του Χριστού και μιλούσε από προσώπου Χριστού, διότι ο Χριστός επρόκειτο να κατέβει εις τον Άδην. Καταπληκτικό. Και με το λίγα φυσίν, εκ προσώπου του Χριστού λευκότατα προφητεύων, δηλαδή διαβιέστατα προφητεύων. Είδατε, από προσώπου, εκ προσώπου του Χριστού, από προσώπου του Χριστού, ως τύπος Χριστού. Καταπληκτικό, αγαπητοί. Έδι η κεφαλή σου εις σχισμάς ωραίων. Έδι του ρήματος δύο, το δι με ύψιλον, δηλαδή αυτό που λέμε για τον ήλιο, έδισε. Έδισε ο ήλιος, έδι, δηλαδή έγειρε. Έγειρε η κεφαλή σου εις σχισμάς ωραίων, μέσα σε σχισμές βουνών. Και μην εν γαστρή κήτους ειν. Μπα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ποιες σχισμές, λέει, ωραίων, πού ήταν? Μέσα στην κοιλιά του κήτους. Ποια ουν όρισε έχει? Ποια βουνά? Ποια βουνά μιλάς? Και λες ότι το κεφάλι σου έγειρε μέσα σε σχισμές ωραίων. Αλίδα,
φυσήν ότι τύπον έχω του μέλλοντος εν το λαξευτό μνήματι της πέτρας τίθεστε. Α, ξέρω, λέει, έχω εδώ τον τύπο. Ο Ιωνάς μιλάει από προσώπου Χριστού. Το κεφάλι του Χριστού έγειρε σε σχισμά ωραίο μέσα στην πέτρα, μέσα στο βράχο το λαξευτό, εκεί έγειρε το κεφάλι του. Και δεν υπάρχουν βουνά μέσα στην κοιλιά του κήτους. Και εν τη θαλάσσιον Ιωνάς λέγει, κατέβην εις γην. Μα, κατέβηκα, λέει, στη γη. Ποια γη? Αφού είναι μέσα στη θάλασσα, στην κοιλιά του κήτους. Επειδή τύπον έφερε του Χριστού, του καταβάντος εις την καρδίαν της γης. Διότι ο ίδιος ο Χριστός κατέβηκε, λέγει, στην καρδίαν της γης. Αγαπητοί, είδατε, καταπληκτικό. Μιλάει με τέτοια λόγια ο Ιωνάς, σαν να είναι πράγματι ο Χριστός. Έτσι, στον Ματθαίον διαβάζουμε στο 12ο κεφάλαιο από τον στίχο 40 τα εξής. Να λέει ο Χριστός: ως περγαρεγένετο. Θα σας δοθεί, λέει, μόνο το σημείο του Ιωνά του προφήτου. Ως περγαρεγένετο Ιωνάς, ο προφήτης εν την κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύχτας, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύχτας.